Βρισκόμαστε στην Άρσης Κοζάνης, στο κτίριό της, στη στέγη της, εδώ όπου πριν από λίγο καιρό τα είχαμε πει και μέσα από μια αναλυτική εκπομπή προκειμένου να παρουσιάσουμε τις δράσεις της οργάνωσης αυτής που έχει πάρα πολύ μεγάλη επίχυση στον κόσμο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αφορμή μια καινούργια δράση εν ώψη και της νέας σχολικής χρονιάς. Μιλάω για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών τόσο για τα παιδιά του ελεύθερου σχολείου όσο και για άλλα σχολεία προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες παιδιών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από μόνα τους. Έχουμε κοντά μας τον υπεύθυνο, τον κύριο Δημήτρη Λεούδη, προκειμένου να μας σκιαγραφίσει τη δράση αυτή, πότε ξεκίνησε, πώς προχωράει και μέχρι πότε θα μπορεί ο κόσμος να φέρνει εδώ στην Άρση σχολικά είδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένας ακόμη Σεπτέμβρης που μας βρίσκει σε μια διαδικασία να προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε και όσο δυνατόν πιο πολλές δυνάμεις για να στηρίξουμε τα παιδιά που οι οικογένειές τους δεν μπορούν να σκέφτουν τη σχολική τους φοίτηση. Για μας η αλήθεια είναι ότι ο Σεπτέμβρης κάθε χρόνο είναι ένας μήνας αρκετά αγχωτικός, γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση στον αριθμό των παιδιών που έρχονται και συμμετέχουν στο ελεύθερο σχολείο. Παράλληλα, οι ανάγκες των οικογενειών μεγαλώνουν. Βλέπετε ότι με την όλη την αύξηση της ανεργίας, με την πτώση των μισθών και με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και στη δική μας περιοχή, οι ανάγκες αυτές έχουν αυξηθεί. Φτάνει να σας πω μόνο ότι η προηγούμενη χρονιά έκλεισε στο ελεύθερο σχολείο με 160 παιδιά από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε πόσα παιδιά θα έρθουν φέτος. Για μας η επιτυχία θα ήταν να μην ερχόταν παιδιά, αλλά δυστυχώς αυτή η αύξηση μας τρομάζει και μας τρομάζει ένα επίπεδο κυρίως του φόβου μήπως οι ανάγκες αυτές ξεπεράσουν τις δυνατότητες που έχουμε για να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες και αυτά τα παιδιά. Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είναι μια δράση η οποία έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην τοπική κοινωνία και είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί αυτό, γιατί αν δεν στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία η τοπική κοινωνία, εμείς δεν έχουμε τις δυνατότητες να αγοράσουμε όλα αυτά τα σχολικά είδη. Αλλά η ανταπόκριση του κόσμου όλα τα προηγούμενα χρόνια, το Σεπτέμβριο, ήταν εντυπωσιακή. Συγκεντρώνουμε κάθε χρόνο μια ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα σχολικών ειδών, η οποία πέρα από το ότι καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών του ελεύθερου σχολείου, πέρα από το ότι καλύπτει ανάγκες παιδιών που έρχονται, φτάνουν σε εμάς μέσα από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ή μέσα από ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν παιδιά που έχουν ανάγκη, φτάνει πολλές φορές να καλύψει ακόμα και τις ανάγκες ολόκληρης της χρονιάς που έχουμε. Οπότε είναι μια σημαντική δράση. Έτσι και φέτος, όλο το Σεπτέμβριο συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Απλά εφιστούμε λίγο την προσοχή στον κόσμο που θέλει να στήσει αυτή η προσπάθεια τις πρώτες εβδομάδες μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, που είναι πιο σημαντική η ανάγκη, γιατί με το που ξεκινήσει το σχολείο, σαφώς εκεί τα παιδιά πρέπει να προμηθευτούν αμέσως στα σχολικά τους ήδη. Απαραίτητα τουλάχιστον, όπως... Όπως καταρχήν μπορούν να είναι πράγματα ακόμη και χρησιμοποιημένα, δηλαδή μια τσάντα, μια κασετίνα, η οποία όμως είναι εννοείται σε καλή κατάσταση, και μετά διαφορετικά τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόρους, μολύ, γενικότερα οτιδήποτε χρειάζεται ένα παιδί για να πάει στο σχολείο. Ακόμη και βιβλία λογοτεχνικά, ακόμη και βοηθήματα σχολικά τα οποία είναι σε ισχύ όμως, είναι πράγματα τα οποία τα χρειαζόμαστε. Συγκινητική, κυρίες και κύριοι, είναι η ανταπόκριση του κόσμου, απλών πολιτών αλλά και πολλών φορέων, συλλογικότητων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι και πολύ πρόσφατο από την αρχή της δράσης αυτής είναι ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΙΑΚ που προσέφερε συγκεκριμένα τις τσάντες. Εδώ είναι αρκετά σετάκια που μέσα περιλαμβάνουν γραφική ύλη, τετράδια, μολύβια, στυλούς, κομπιουτεράκια, μαρκαδωράκια. Όλα αυτά που είναι χρήσιμα για τη σχολική χρονιά που θα διανύσουν οι μαθητές. Αξίζει έτσι να αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα από τα προηγούμενα χρόνια, όπου έχουν έρθει άνθρωποι που έχουν φέρει
ένα τετράδιο μόνο, γιατί είπαν ότι και εμείς άνεργοι είμαστε, δεν έχουμε δυνατότητα να πάρουμε κάτι παραπάνω, αλλά αυτό που μπορούμε θέλουμε να βοηθήσουμε. Όπως επίσης δεν μπορώ να ξεχάσω κάποια στιγμή ένα νεαρό ζευγαράκι που ήρθανε και λέει ότι βγαίναμε για να πιούμε ένα καφέ, άνεργοι και οι δύο, και σκεφτήκαμε ότι πόσο κοστίζουν δύο καφέδες, 5 ευρώ, 5 ευρώ που μπορούσαμε να διαθέσουμε εκείνη τη στιγμή, και πήγαν και πήραν τα παιδιά γραφική ύλη αξίες 5 ευρώ και τα έφεραν σε εμάς. Αυτές είναι όντως κάποιες πολύ συγκινητικές στιγμές που ζούμε, οι οποίες αν μη τι άλλο δείχνουν και την αλληλεγγύη του κόσμου και δείχνουν ότι οι άνθρωποι που βιώνουν τις δύσκολες καταστάσεις είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν και να νιώσουν για τον άλλον, και είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν πραγματικά και βαθιά στην αλληλεγγύη. Το επόμενο διάστημα επίσης, μέσα στο Σεπτέμβριο, προγραμματίζουμε και 2 δράσεις για τον ίδιο λόγο. Θα κάνουμε ένα πάρτι κάπου στην πόλη για συγκέντρωση σχολικών ειδών και μια δράση με παιχνίδια για παιδιά, το οποίο θα τα ανακοινώσουμε αυτά εν καιρό. Και μάλιστα και από Δευτέρα κιόλας θα βγει και η ενημέρωση για τις εγγραφές των παιδιών που θέλουν και επιθυμούν να έρθουν στο ελευθεροσχολείο. Εμείς πλέον είμαστε εδώ πέρα τα απογεύματα και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει και να μας γνωρίσει και να στηρίξει όλο αυτό που κάνουμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Λεούδη. Εμείς είμαστε πάντα στο πλευρό σας, προβάλλουμε τις δράσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη στιγμή που είστε κοντά μας και τη στήριξή σας.